γιατί έχει γίνει ο κακός χαμός στον τηλεοπτικό σταθμό Star με τα κρούσματα κορονοϊού, εκτός και σήμερα η εκπομπή Καραβά του Κατσούλη, ενώ υπήρχε θρίλερ με την εκπομπή της Κουτσελίνη. Mm-hmm, ακριβώς. Δεν έπαιξε η Κουτσελίνη σήμερα. Όχι, όχι, και δεν θα παίξει ούτε τη Δευτέρα. Για πες μας. Την πήρε η μπάλα και την Ζήνα Κουτσελίνη. Ναι. Ή όπως είχαμε πει χτες, λοιπόν, είχε βρεθεί ένα άτομο της παραγωγής από το πρωινό της Κατέρινας Καραβάτου και του Κρατερού Κατσούλη στο Σταρ, θετικό στον κορονοϊό. Έγινε και το μοριακό τεστ, επιβεβαιώθηκε το θετικό κρούσμα. Ως εκ τούτου, η εκπομπή δεν βγήκε ούτε σήμερα στον αέρα, δεν θα βγει ούτε τη Δευτέρα. Ναι. Και επειδή είναι στα ίδια στούντιο και τα άτομα είναι τα ίδια, δεν θα βγει στον αέρα ούτε η εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη. Από Τρίτη, αφού γίνουν πάλι ξανά και οι απαραίτητες εξετάσεις και βεβαιωθούν ότι όλα είναι καλά. Άρα, βγήκε μια ανακοίνωση του σταθμού. Ναι. Αυτό ακριβώς λέει η ανακοίνωση. Ακριβώς τι λέει το Σταρ, παρακαλώ πολύ. Μετά την εμφάνιση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορονοϊού σε μέλους της ομάδας της παραγωγής, οι εκπομπές «Στην Φωλιά των Κούκου» και «Αλήθειες με τη Ζήνα» δεν θα προβληθούν την Παρασκευή 19 Τρίτου και τη Δευτέρα 22 Τρίτου. Και στη συνέχεια το Σταρ προσθέτει στην ανακοίνωση πως απόλυτη προτεραιότητα του Σταρ αποτελεί η ασφάλεια των εργαζομένων σε όλες τις εγκαταστάσεις του. Για τον λόγο αυτό έχουν τηρηθεί και θα συνεχίσουν να τηρούνται κατά γράμμα όλοι οι κανόνες βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλου που έχει ορίσει ο ΕΟΔΗ. Μάλιστα. Ελπίζουμε ο άνθρωπος που έχει κολλήσει τον κορονοϊό να είναι καλά να είναι στην καλά υγεία στην του υγεία, και ναι, να μην υπάρχει μετάδοση, γιατί υπάρχει τεράστιος φόβος ότι κι άλλοι συνεργάτες των δύο τηλεοπτικών εκπομπών ίσως να έχουν κολλήσει. Περιμένουν όλοι με μεγάλη αγωνία τα αποτελέσματα που θα βγουν από τα τεστ. Τεράστια αγωνία και για τους παρουσιαστές, αλλά και για τους συνεργάτες οι οποίοι είναι πίσω τις κάμερες. Ο φόβος είναι για όλους. Μιλάμε για στρατιά. Έτσι. Στρατιά που εργάζονται και για τις δύο τηλεοπτικές εκπομπές.